Βλέπουμε την εικόνα από την Ιρλανδική διάβαση του Κατσαμπά. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που μια νεροποντή επικρατεί. Και προτού πάμε στο να σχολιάσει ο κύριος Ιρηγονάκης, είναι υλικό από την ανθρώπινη ασπίδα. Πάμε να δούμε και μια εικόνα από ένα βίντεο που παρουσιάσαμε πριν από λίγες ημέρες μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV για τη Γεωργία τη Μακάκη. Μπορούμε να το σχολιάζω εγώ και να βλέπουμε την εικόνα. Είναι κάποιες ράβδοι που τοποθετεί η ανθρώπινη ασπίδα στην Ιρλανδική διάβαση του Γεροποτάμου, εκεί που έγινε η τραγωδία, η ασύλληπτη τραγωδία, η οικογενειακή τραγωδία που πάγωσε ολόκληρη την χώρα. Θα δούμε την εικόνα και θέλω να μου πείτε, κύριε Δασκαλάκη, τι είναι αυτό ακριβώς που κάνετε σε αυτό το σημείο και ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει έναν οδηγό που προσπαθεί να διασχίσει ένα σημείο όπως αυτό του Γεροποτάμου στη Μεσαρά. Μία πολύ έξυπνη ιδέα με μία πολύ απλή λύση, δημιουργώντας με τη βοήθεια ηρακλειωτών επιχειρηματιών μία μεταλλική ράβδος με φωσφοριζέ χρώμα. Μπορεί να διακριθεί δηλαδή η ράβδος αυτή και τη νύχτα με τα φώτα των αυτοκινήτων. Μπορούμε να διακρίνουμε πλέον το ύψος του νερού στην οποιαδήποτε Ιρλανδική διάβαση τοποθετηθεί αυτή η μεταλλική ράβδος. Είναι πολύ σημαντικό ο οδηγός, ακόμα και τη νύχτα, να μπορεί να διακρίνει το ύψος του νερού έτσι ώστε να μπορεί να αποφασίσει αν είναι επικίνδυνο ή όχι να περάσει. Στην Ιρλανδική διάβαση, όπως ξέρουμε όλοι μας, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το ύψος του νερού. Με αυτήν τη λύση, νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον ατυχήματα, δυστυχήματα, όπως αυτό του Γεροποτάμου και πολλές άλλες παρασύρσεις που βλέπουμε να συμβαίνουν τις σημερινές περιόδους. Και θέλω να δούμε και μία φωτογραφία που μου ήρθε από τον κύριο Σιρηγονάκη σήμερα το πρωί, με μια σήμανση που μπαίνει για τις Ιρλανδικές διαβάσεις, για να σχολιάσουμε. Καταρχήν, κύριε Σιρηγονάκη, πόσο εφικτό είναι αυτή η πρόταση που εγώ κατά τη γνώμη τη θεωρώ και εξαιρετική από την ανθρώπινη ασπίδα να γίνει έτσι με τη βοήθεια της περιφέρειας, δηλαδή όσον αφορά αυτές τις ράβδους ή όπως λένε οι τηλεθεατές, πόσο εφικτό είναι να κλείσουν οι Ιρλανδικές διαβάσεις. Καταρχήν, αυτή είναι η φωτογραφία που μου στείλατε εσείς, κύριε Σιρηγονάκη, η σήμανση που έχει μπει σε Ιρλανδικές διαβάσεις. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ μικρή τοποθέτηση για να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Όντως, το θέμα των Ιρλανδικών διαβάσεων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης από όλους μας, και από τους φορείς αλλά και από τους πολίτες. Και όσο το υποτιμούμε, η επικινδυνότητα φτάνει στο κόκκινο και εμείς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, αλλά και στις άλλες ενότητες του νησιού μας, όπως είπατε και εσείς, το έχουμε πληρώσει με ανθρώπινες ζωές. Από το 2019 που τα ρέματα, τα ποτάμια με κυβερνητική απόφαση ήρθαν στα αρμοδιότητα της περιφέρειας, οι ενότητες, οι υπηρεσίες μας ασφαλώς και έχουμε σκύψει και βλέπουμε ζεστά το θέμα των Ιρλανδικών διαβάσεων. Από την πρώτη στιγμή, όπως δείξατε αυτή την πινακίδα, από την πρώτη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου προχώρησε στη σήμανση όλων των Ιρλανδικών διαβάσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου και σε συνεργασία με τους Δήμους και κατ' επέκταση οι Δήμοι για τις Ιρλανδικές διαβάσεις στα οδικά δίκτυα, στα αγροτικά και στα δημοτικά. Πόσο εφικτό είναι, κύριε Σιρηγονάκη, σε περιόδους όπου υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω των καιρικών φαινομένων οι Ιρλανδικές διαβάσεις να κλείνουν? Αυτό θέλω να τονίσω τώρα και θα κλείσω, διότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, ένα συντονισμός ανάμεσα στην περιφέρεια και στους Δήμους και κάθε φορά που, γιατί τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι προβλέπονται ευτυχώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα πλημμυρικά φαινόμενα, προχωρούν σε κλείσιμο των Ιρλανδικών διαβάσεων με όγκους τσιμεντένιους ή με κάποιο άλλο τρόπο. Και χαρακτηριστικά μπορώ να πω ότι στο τελευταίο ακραίο φαινόμενο, τον μπάλο, αν δεν κάνω λάθος την ονομασία του, που γνωρίζαμε εκ των προτέρων και είχαμε κάνει και ένα συντονιστικό εδώ στην περιφέρεια, γνωρίζαμε ότι θα πλήξει κυρίως νοτιοανατολικά. Ξέρετε τι λένε όμως οι τηλεθεατές ενώ μιλάτε, ότι δεν κλείνουν όλες, λέει, οι Ιρλανδικές διαβάσεις. Μπορεί να μην κλείνουν όλες. Κλείνουν όμως τα επικίνδυνα σημεία που γνωρίζουν οι Δήμοι και η πολιτική προστασία των Δήμων
ποια είναι επικίνδυνα. Αυτό με τις ράβδους της ανθρώπινης ασπίδας θα μπορούσε να υιοθετηθεί. Είναι μια λύση να μπορεί να βλέπει ο οδηγός. Με τα χαράς μπορούμε να μιλήσουμε με τον σύλλογο, να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση σε όλες τις δηλαδικές διαβάσεις, αλλά αυτό που εγώ θέλω να τονίσω, κύριε Δασκαλάκη, και στους τηλεθεατές μας, ότι προέχει η σύνεση των συμπολιτών μας. Διότι μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, σε μια Ιρλανδική διάβαση ότι το νερό είναι στους 20 πόντους και να γίνει μια προσπάθεια στη διάβαση, όμως η ορμή και η ροή του νερού να είναι τέτοιο που πραγματικά να είναι επικίνδυνη. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κάθε Ιρλανδική διάβαση εγκυμονεί τους δικούς της κινδύνους, και για το λόγο αυτό όλοι μας πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και αυτό το οποίο συζητάμε κάθε φορά που αναμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως πλημμυρικά και ακραία, είναι οι Δήμοι να κλείνουν τις Ιρλανδικές διαβάσεις τουλάχιστον στα πιο επικίνδυνα σημεία. Πάντως αυτό με τις ράβδους θα το δείτε, και χαίρομαι που το βλέπετε θετικά ως περιφέρεια, γιατί είναι μια ουσιαστική λύση όπως αυτή που βλέπουμε στο Γεροπόταμο, για να μπορεί τουλάχιστον ο οδηγός αυτές που δεν κλείνουν να γνωρίζει ποιο είναι το ύψος του νερού, και βλέπουμε εδώ και τη χαρακτηριστική εικόνα. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Συρηγωνάκη, και την κυρία Λιονί, και τον κύριο Γουλιδάκη και τον κύριο Καλογερή για τη σημαντική συμβολή απόψε. Νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις σας και βεβαίως τις απαντήσεις που δώσατε, αποδείξατε ότι οι εθελοντές, όπως είναι αυτή της ανθρώπινης ασπίδας, μπορούν να κάνουν θαύματα, και μακάρι να υπάρχουν περισσότερες ανθρώπινες ασπίδες στην Κρήτη για να μπορούν να υποδεικνύουν. Γιατί ο πολίτης είναι αυτός που γνωρίζει πολύ καλά, και η περιφέρεια μπορεί να ακούει τον πολίτη και να γινόμαστε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.